Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στο βίντεο αυτό, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, θα δούμε μια μεγάλη cutscene στην πραγματικότητα, την περιπλάνηση στο διάστημα, που είναι ίσως και η πιο χαρακτηριστική στιγμή του παιχνιδιού. Για την ώρα όμως θα πρέπει με την ομάδα μας, με αρχηγό το Ζελ, που να το φανταζόταν, να επισκεφθούμε το εργαστήριο του Οντίν. Η υπερσύγχρονη πόλη της Εστάρ. Είστε εδώ για να δείτε τον δόκτορα, μάλιστα. Ο δόκτωρο Ντίν είναι σε καλή διάθεση. Είχε καιρό να είναι ευδιάθετος. Εν τω μεταξύ, σε ένα προηγούμενο βίντεο τον συνέκρινε με τον Χότζο. Εντάξει, είναι και οι δύο γιατροί, αλλά ήταν μάλλον ατυχής η σύγκριση. Ο Χότζο είναι σατανικός επιστήμονας, ο Ντίν είναι... Εντάξει, ένας λίγο ιδιόρυθμος επιστήμονας κι αυτός, αλλά νομίζω είναι στην καλή πλευρά, σίγουρα. Είναι ανοιχτή εδώ η... Α, πρέπει να πάρουμε τον ανελκυστήρα. Βλέπετε το μισοφέγγαρο, επειδή το lunatic είναι το, έχει να κάνει με το Luna, τη Σελήνη, έτσι. Lunatic Cry, Lunatic Pandora, που θα δούμε σε λίγο. Γιατί είναι η Lunatic Pandora εδώ τώρα? Ποιος κινεί αυτό το πράγμα με γερμανική προφορά? Η Γκαλμπαδιανή κυρία, αυτοί είναι οι άνθρωποι που το περιμάζεψαν. Πρέπει να σημάνουμε συναγερμό στην πόλη τώρα. Δεν θα μας επιτεθεί. Η πόλη δεν είναι ο στόχος. Ελπίζω να έχετε δίκιο. Αλλά το Tears Point, το σημείο των δακρύων. Για... Η κατάσταση είναι σοβαρή. Συναντιόμαστε ξανά, πολύ ευχάριστο. Για ποιο λόγο είναι ευχάριστο? Έχει περάσει αρκετός καιρός τελευταία φορά που είδα την Lunatic Pandora. Αυτή η Lunatic, ό,τι να είναι, αυτό το μεγάλο πράγμα, τι στο καλό είναι? Τι συμβαίνει? Α! Θέλετε να ακούσετε την ιστορία μου? Ωραία. Αχ, αυτή η ατελείωτη φλιαρία του Final Fantasy VIII. Ερευνώ την Παντόρα από τότε που ανασκάφτηκε. Την υπηρετήσαμε. Και την εξερευνήσαμε.
Δεν με νοιάζουν αυτά ούτε εμένα. Ε, τι θέλεις τότε? Τι θα συμβεί? Τι να κάνουμε? Ο εχθρός έρχεται, σωστά, και δεν υπάρχει χρόνος. Είδες, ο Ζέλ, πιο λογικός τελικά. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πες μας τι να κάνουμε. Και κάνε γρήγορα. Να κάνω γρήγορα, είσαι εσύ? Ναι, είμαι σίγουρος. Πω, πω, Χριστέ μου. Θες να μπεις μέσα να το σταματήσεις? Τότε κοίταξε αυτό. Για να δω. Αυτός είναι ο χάρτης της περιοχής της Εστάρ. Η τρέχουσα τοποθεσία της Lunatic Pandora είναι εδώ. Η προβλεπόμενη πορεία, όπου μου θυμίζει το quest με το τρένο, έχει και την ίδια μουσική περίπου, και με τη δολοφονία της μάγισσας, έχει αυτό το μοτίβο με τα σχέδια που καταστρώνουν και πρέπει να παρακολουθήσεις και εσύ. Αναμφίβολα θα περάσει πάνω από την πόλη. Η οποία πόλη μοιάζει με Τσιμπούρη, έτσι. Λοιπόν, η πόλη έχει έναν εξωτερικό αεροδιάδρομο και δύο κυρίους εσωτερικούς αεροδιάδρομους. Όλοι οδηγούν στο παλάτι. Η Lunatic Pandora θα κατευθυνθεί ανατολικά από την περιοχή αυτού του εργαστηρίου προς το εμπορικό κέντρο. Ο χρόνος που θα πάρει να διασχίσει την πόλη αναμένεται να είναι 20 λεπτά. Το να επιβιβαστεί κανείς στη Lunatic Pandora είναι πιθανό να γίνει στα ακόλουθα 3 σημεία επαφής. Το πρώτο σημείο επαφής και το τελευταίο, γιατί δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα, θα μπούμε εκεί κατευθείαν, είναι το κέντρο της πόλης. Και βλέπουμε και πώς μοιάζει αυτό το σημείο, για να μπορέσουμε να το βρούμε. Θα φτάσει 5 με 8 λεπτά αφότου εισέλθει στην πόλη. Αυτό αντιστοιχεί στο χρονόμετρο από το 15ο λεπτό στο 12ο. Το δεύτερο σημείο επαφής είναι άγνωστο. Πιστεύουμε ότι είναι στη διασταύρωση των δύο αεροδιαδρόμων. Η Lunatic Pandora θα φτάσει εκεί μεταξύ του 10ου και του 15ου λεπτού αφότου εισέλθει στην πόλη. Αυτό ισοδυναμεί με το 10ο έως το 5ο λεπτό που είχε απομείνει στο χρονόμετρο. Και το τελευταίο σημείο επαφής βρίσκεται βορείως του εμπορικού κέντρου. Θα φτάσει εκεί σχεδόν προς το τέλος. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να το πιάσουμε το τρένο που έρχεται. Τέλος ενημέρωσης. Λοιπόν, θα σου δώσω και αυτό. Και κοίταξέ το με το τετράγωνο, ένα είδος χάρτη δηλαδή. Το πρόβλημα είναι... Δεν με ενδιαφέρει, φεύγω. Θέλω να σου μιλήσω περισσότερο. Σιγά μην καθίσω να σε ακούσω. Φαίνεται ότι ήρθε. Οπότε άρχισε κατευθείαν ο μετρητής. Πού είναι? Εκεί είναι. Όπως θα δούμε, δεν λειτουργούν αυτά.
θα πάμε με τα πόδια, δεν είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, παρατηρείτε αυτές τις κόκκινες γραμμές, αυτούς τους κόκκινους σωλήνες στην πραγματικότητα. Είναι οι αρτηρίες, μεταφορικά και κυριολεκτικά κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε το Lunatic Pandora που κατευθύνεται στο κέντρο. Όπως υπάρχουν οι αρτηρίες κυκλοφορίας, έτσι έχουν κόκκινο χρώμα και στην Εστάρ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε τώρα στο εμπορικό κέντρο προηγουμένως για να πάρουμε κάτι. Νομίζω θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα. Έχει να πάρουμε ένα δώρο που δίνει το μαγαζί της Σέριλ, ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο. Rosetta Stone. Για το δούμε λίγο. Garden Force Learns Ability επί 4. Πάρα πολύ ωραίο, πρέπει να σκεφτώ έτσι πού θα το βάλω. Λοιπόν, σε 2,5 λεπτά έρχεται στο πρώτο σημείο επαφής. Τι έχει? Πω, δεν βλέπω καθόλου. Κουράγκα δεν νομίζω να το χρειάζεται. Η κουίστες είναι που δεν έχει τίποτα. Εδώ είναι το σημείο επαφής. Βλέπουμε και στο preview, τέλος πάντων, μοιάζει, βλέπετε ένα κιτρινάκι λίγο αριστερά κάτω, εδώ είναι. Βέβαια, προηγουμένως μπορεί να πάρουμε ένα περιοδικό, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, μαθαίνει ένα limit break. Μιλώντας σε αυτό το στρατιώτη, το διαβάζω ακόμα, λέει. Εδώ στο μας το διαβάσουμε κι εμείς. Πού πήγαν τώρα αυτοί? Τέλος πάντων. Έχουν προβλέψει, λέει, ότι θα έρθει εδώ. Καλά στέκομαι εδώ, έτσι. Θα ακολουθήσει μία μάχη,
Πρέπει να κάνουμε γρήγορα όμως. Δεν έχουμε χρόνο για πολλά πολλά. Μην καθίστε και κάνετε draw και όλα αυτά, γιατί ο χρόνος περνάει. Λοιπόν, θα μπούμε σε μια περιοχή όπου την είχαμε ξαναδεί με το Λαγκούνα. Μέτεωρ, μάλιστα. Μάνε τώρα κουράγκα. Άντε κουίστης, έχει μαζέψει όσο κουράγκα δεν έβλεπες το στον ύπνο σου. Νομίζω αυτή είναι η περιοχή όπου είχαμε πάει με τον Λαγκούν, έτσι με ένα περιβάλλον λίγο σαν σπήλαια. Εδώ ανάλογα με τις ενέργειες που είχαμε κάνει σε εκείνο το μέρος, δηλαδή με τις εκρήξεις που είχαμε δημιουργήσει, αν τα είχαμε κάνει σωστά τέλος πάντων, μπορούμε τώρα να αποκτήσουμε τα αντικείμενα από τις ενέργειες αυτές. Speed Junction, πολύ χρήσιμο και αυτό. Αυτά πρέπει να σκεφτώ πού θα τα βάλω, σε ποιο Guardian Force. Για να πάμε πάνω. Τι στο καλό είναι αυτό. Δεν είναι ώρα να καθόμαστε να σκεφτόμαστε. Let's do it. Το σώμα μου δεν μπορώ να κουνηθώ. Πέταξε έξω. Damn it. Κατευθύνεται στο Tears Point, εκεί που βρήκαμε το Solomon's Ring, το σημείο των δακρύων, και πράγματι θα έχουμε δάκρυα με όλα αυτά που θα συμβούνε με τα τέρατα. Λοιπόν, το Lunatic Pandora έφτασε στο ακριβώς από πάνω από το Tears Point. Καλύτερα να υποχωρήσουμε, λέει ο Ζελ. Η σεληνιακή κραυγή. Εντάξει, το παιχνίδι θέλει να σε μεταφέρει στην άλλη ομάδα του Squall. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο διάστημα. Και η σκηνή που ακολουθεί και η μουσική μάλιστα επένδυση είναι μια αναφορά στην ταινία του Κιούμπρικ το 2001, Οδύσσια του Διαστήματος, όπου βλέπαμε το διαστημόπλιο και την μουσική αυτή, το βάλς
το γαλάζιο Δούναβι και υπάρχει κάτι αντίστοιχο και εδώ. Είναι μια ωραία σκηνή. Λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι στον έλεγχο λέει ότι οι τρεις κάψουλες πλησιάζουν. Να τις μαζέψουμε. Φυσικά, τι περιμένεις. Αυτή η μουσική δηλαδή είναι το θέμα της υψηλής τεχνολογίας, του διαστήματος. Αυτή είναι το ειδικό προσωπικό που περιμένουμε να έρθει. Ναι, ελπίζω να μας δημιουργήσουν προβλήματα με τους ερωτές τους. Να βάλουμε τα στρατεύματά μας σε stand-by. Έχω ένα προαίσθημα ότι δεν θα το χρειαστούμε. Η ομάδα της που περιμαζεύει τις κάψουλες να ξεκινήσει τη διαδικασία και η ασφάλεια να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Λοιπόν, πάω να ελέγξω την Αντέλ. Η Αντέλ, η Αντέλ είναι η επικίνδυνη, αυτή η μάγισσα από το μέλλον. Όχι, η Ultimisia είναι από το μέλλον, η Αντέλ είναι στο διάστημα. Νομίζω από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές του παιχνιδιού και γενικώς. Βλέπετε, όταν υπάρχει μια θετική έτσι έμπνευση όπως είναι ο Κιούμπρικ, κάνεις και εσύ ωραία πράγματα. Ξεκινάει η διαδικασία τήξης, θα ξεπαγώσουν δηλαδή το Σκουόλ και την ομάδα του, θα νιώθετε λίγο φαγούρα. Στην πραγματικότητα τι έγινε, τους στείλανε στο διάστημα παγώνοντάς τους, δηλαδή νεκρώνοντάς τους. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα έτσι για τα ταξίδια στο διάστημα, τα οποία το πρόβλημα είναι ότι διαρκούν πολύ περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, σε κατάσταση μηδενικής βαρύτητας. Θα δημιουργήσουμε τεχνητή βαρύτητα, μάλιστα, ευτυχώς. Λοιπόν, εδώ είναι και το γράμμα από τον πρεσβευτή της ΕΣΤΑΡ, η συστατική δηλαδή. Τι είναι, 17, 18, είναι νεκρή. Μην την αγγίζεις. Την πάρω εγώ. Καταλαβαίνω την κατάσταση, ας την οδηγήσουμε στο ιατρείο και θα μιλήσουμε εκεί. Ακολουθήστε με.
Εν τω μεταξύ, παρόλη τη σοβαρότητα τη κατάσταση, μπορεί να παίξουμε και χαρτιά αν θέλουμε. Όπου μπορεί να κερδίσουμε την κάρτα του Αλεξάνδρ. Αλλά δεν θα παίξουμε, όχι επειδή. Όχι για κανένα λόγο, αλλά επειδή θα μπερδέψουμε τους κανόνες. Λοιπόν, μίλησα με το πλήρωμά μου, όλα θα πάνε καλά. Πάμε στο δωμάτιο του ελέγχου. Το νου σου, κακομοίρη μου, μην κάνεις τίποτα και την πειράξεις, το κορίτσι μου. Εντάξει, εντάξει. Είσαι ο υπότης της με την πανοπλία του. Τώρα ας κάνουμε ένα save, δεν βλάπτει. Πρέπει να σκεφτώ πού θα βάλω το Rosetta Stone, πού θα βάλω το Speed Junction. Εν τω μεταξύ έχω κάνει και, όχι λάθος ακριβώς, αλλά δεν πρόκειται να το ακολουθήσω αυτό. Έχω βάλει στο Squall το Doom Train, το οποίο δεν χρειάζεται, διότι αυτό που το έχω βάλει να μάθει, δηλαδή το Status Defense επί 4, το έχει ήδη ο Squall. Άρα δεν μπορεί αυτό να παραμείνει στον ίδιο χαρακτήρα, θα πάει σε κάποιον άλλον. Άρα θα χάσουμε όλα αυτά τα ωραία που έχει και το Status Attack Junction. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα βάλουμε όλα στο Squall και ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες. Είμαστε δίπλα στο φεγγάρι. Δεν είναι ώρα για να εντυπωσιάζεσαι. Κοίταξε το monitor εκεί. Τι έχει το monitor εκεί. Κάτι κόκκινο έχει εκεί. Τι στο καλό λέει. Αειδιαστικό λέει. Είναι τέρατα αυτά. Ο σεληνιακός κόσμος είναι ένας κόσμος τεράτων. Δεν το έμαθες αυτό στο σχολείο. Όπως μπορεί να δεις, τα τέρατα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Η ιστορία θα επαναληφθεί. Αρχίζει η σεληνιακή κραυγή. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Λέει, βλέπετε, μαζεύονται σε ένα σημείο, κάποια στιγμή θα πέσουν κάτω στον πλανήτη. Ο πλανήτης είναι η Γη ή ο κόσμος του Final Fantasy 8, τέλος πάντων. Αυτό, τη διαδικασία ονομάζεται Lunar Cry, σεληνιακή κραυγή. Α, ναι. Μην ξεχάσουμε, πρέπει να επισκεφθούμε και την Ελών. Ο λόγος που βρισκόμαστε στο διάστημα. Η οποία βρίσκεται εδώ πέρα πάνω. Λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε σε κάποιον τα tank control, θα τον βάλετε να περιηγηθεί σε αυτό το δωμάτιο, διότι όταν κάνεις την κίνηση προς τα εμπρός, στο χειριστήριο θα πηγαίνει και πάντοτε μπροστά στην οθόνη ο χαρακτήρας, ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό. Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα βέβαια, αλλά αυτό είναι το tank control. Squall, είμαι τόσο ευτυχισμένη να σε ξαναδώ. Κι εγώ επίσης. Λυπάμαι που ανακάτεψες σε τόσο πολλά πράγματα, τόσες πολλές δυσκολίες.
Εντάξει, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι προσπαθούσες να κάνεις. Σε βοηθήσαμε καθόλου? Όχι. Φυσικά ήσασταν τα μάτια μου. Χάρη σε εσάς, guys, ήμουν σε θέση να δω πόσο πολύ με αγαπούσαν. Δεν μπόρεσα να αλλάξω το παρελθόν, αλλά το να δεις ήταν περισσότερο από αρκετό. Αλλά το να το δεις ήταν περισσότερο από αρκετό. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Ήρθα εδώ επειδή χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Είπες ότι δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν, σωστά? Μπορεί να βρεις, να ανακαλύψεις πράγματα που δεν ήξερες. Και από αυτό που έμαθες μπορείς να δεις τα πράγματα διαφορετικά στο παρόν. Εσύ είσαι αυτός που αλλάζει, όχι το παρελθόν. Αλήθεια? Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε το παρελθόν? Όχι, θέλω να το ανακαλύψω μόνος μου. Πήγαινε με στο παρελθόν της Ρινόα. Χρειάζεται να δω το παρελθόν μέσα από τη Ρινόα. Θέλω να ανακαλύψω τι συνέβη σε αυτήν και θέλω να προσπαθήσω να την προειδοποιήσω. Θες να τη σώσεις? Δεν θέλεις να χάσεις τη Ρινόα? Σκουόλ, δεν μπορώ. Δεν ξέρω τη Ρινόα. Σου είπα ότι μπορώ να στείλω μόνο ανθρώπους που γνωρίζω στο παρελθόν μέσα σε ανθρώπους που ήξερα στο παρελθόν. Έφερα τη Ρινόα μαζί μου. Αναπάβεται στο ιατρείο. Έλα μαζί μου, σε παρακαλώ. Κάτι κακό συμβαίνει. Κόκκινος συναγερμός. Όλες οι ομάδες να αναφερθούν στο ιατρείο. Το ιατρείο, η Ρινόα. Πάω να ελέγξω. Ελών, καλύτερα να με περιμένεις στο δωμάτιο ελέγχου. Οκ, πρόσεχε. Σέλφι, φρόντισε την Ελών. Σε αφήνω υπεύθυνη. Ρινόα. Ρινόα, τι σου συνέβη? Πηγαίνει προς το δωμάτιο ελέγχου. Είναι φανερό ότι την ελέγχει κάποιος άλλος.
Σκουόλ, βοήθησε τη Ρινόα. Η Ρινόα πάει στο μηχανισμό που απενεργοποιεί τη σφραγίδα, το σφράγισμα μάλλον, του τάφου της Αντέλ. Απενεργοποιήθηκε το σφράγισμα του τάφου επίπεδου 1. Δεν είναι καλό αυτό. Αφήστε την Αντέλ, όχ. Μας απογείωσε. Άνοιξε δηλαδή, απελευθέρωσε την Αντέλ. Άρα η Αντέλ την ελέγχει. Ή η Ultimisia θέλει να φέρει τη Ρινόα σε επαφή με την Αντέλ. Κάτι θέλει να γίνει μεταξύ Ρινόα, Ultimisia και Αντέλ. Στο σώμα της Ρινόα βέβαια. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι συμβαίνει λέει στο φεγγάρι. Ξεχυλίζει από τέρατα. Αρχίζει επιτέλους. Το Lunar Cry. Εάν πρόκειται περί αυτού πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουμε. Εάν σχεδιάζει να απελευθερώσει την Αντέλ, πρέπει να πάει εκεί έξω. Η σφραγίδα επίπεδου 2 βρίσκεται στον ίδιο τον τάφο της Αντέλ. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα. Κοίτα, το φεγγάρι. Το Luna Cry μοιάζει με μια πληγή. Θάλασσα από τέρατα. Και αυτό θα σκάσει το κεφάλι μας. Στον πλανήτη. Όλα αυτά τα τέρατα πιστεύω ότι κατευθύνονται στο Tears Point, στην Εστάρ. Τότε αυτό σημαίνει ότι το Lunatic Pandora είναι στο Tears Point. Πότε έγινε αυτό. Είδατε ένα κορίτσι να περνάει από εδώ. Τι κορίτσι, ένα ζόμπι ήταν. Ναι, πήγε στο δωμάτιο, στο Locker Room. Ρινόα. Ρινόα.
ακάθεκτο σου σκουόλ. Πάει να την προλάβει. Τι είναι αυτό, ποιος είναι? Η πλημμύρα ποτέρατε την τραβάει στον τάφο της Αντέλ. Σε αυτή την ταχύτητα μπορεί να πέσει κάπου στην Εστάρ. Έκλεισε και οι πόρτες. Τι συμβαίνουν όλα αυτά ταυτόχρονα? Τώρα τι κάνουμε, γυρίζουμε πίσω. Κάποιος που είναι σε πανικό λέει είναι τρελό, κάποιος να το σχεδίασε όλο αυτό. Ποιος θα μπορούσε να το στήσει όλο αυτό? Η Sorcerer's Ultimisia το ξέρει ο Σκουόλ βέβαια. Γύρισε πίσω, λέει. Τώρα είναι δύσκολο να πλοηγηθούμε εδώ με μηδενική βαρύτητα και με έλλειψη προσανατολισμού. Τέλος πάντων, κάπου εδώ είναι, ναι. Δεν πρέπει να αφήσουμε να αναστηθεί η Αντέλ, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τώρα. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την σεληνιακή βάση αμέσως. Πρέπει να εκενώσουμε. Σε παρακαλώ, κάνε γρήγορα στην άτρακτο. Ξέχναμε εμένα, λέει ο πρόεδρος. Απλά πήγαινε. Ποιος πρόεδρος? Τον πήγαν σηκωτό, μάλιστα. Πάμε κι εμείς εκεί. Εσύ να φροντίσεις την Ελών. Πω πω, τον τραβάνε έτσι, τον σέρνουν. Για να πάμε να τα πούμε αυτά στην Ελών, τι έχει να πει για το θέμα. Γκος, άρχισε το Lunar Cry. Θα την καταπιεί η πλημμύρα από τα τέρατα τη Ρινουά. Ωραία, τέτοια λέγει μου. Εσύ, Πιέτ, damn it, θα σπάσεις σφραγίδα. Θα πάει η ίδια η Ρινόα και θα ανοίξει τη σφραγίδα. Και αυτό αναπόφευκτα μου θυμίζει τη Γένοβα του Final Fantasy VII. Όταν άνοιξε το καπάκι και την αντίκρισε για πρώτη φορά ο Σέφυροθ. Τώρα η Ρινόα αιωρείται στο διάστημα, έτσι.
Λοιπόν, πρέπει να εκενώσουμε. Τι θα κάνουμε με τη Ρινό, δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Τι θα συμβεί? Λοιπόν, Σκουόλ πρέπει να προστατεύσει τη Ρινόα. Είσαι το μοναδικό πράγμα στο μυαλό της αυτή τη στιγμή. Α, παρότι δεν έχει τον έλεγχο του εαυτού της, επικοινωνεί, προσπαθεί να επικοινωνήσει με το Σκουόλ. Σε φωνάζει. Πήγαινε με στη Ρινόα, σε παρακαλώ. Ο επόμενος... Δεν ξέρω αν μπορώ να σε στείλω. Ας το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Έρχεται... Νομίζω μετά από αυτό έχει καταστραφεί ο πολιτισμός στον πλανήτη. Πώς μπορεί να επιβιώσουν οι άνθρωποι μετά από αυτό? Κοκκίνησε ο ουρανός από τα τέρατα. Θεέ μου, η Ρινόα θα πεθάνει. Δεν το αντέχω. Ελών, σε παρακαλώ. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ ξανά έτσι στη ζωή μου. Πήγαινε με στη Ρινόα, στο παρελθόν της. Ίσως δεν λειτουργήσει, αλλά θα προσπαθήσουμε, εντάξει. Τι άλλη επιλογή έχουμε? Ελάτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Αυτή είναι η άτρακτος διαφυγής, το escape pod, που έχει μέσα την Ελών, το Σκουόλ, τη Σέλφι και τον Πιέτ, ο πρόεδρος. Ίσως βρίσκεται αλλού. Ιρβάιν πήγαινε πίσω στην φυλακή της ερήμου. Όχι, είναι διαταγή του πατέρα σου. Θα σε πάω πίσω στο Delling City. Ouch, είσαι τρελή. Πρέπει να επιστρέψουμε και να βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Άρα είχαν ένα παρελθόν ο Ιρβάιν με την Ρινόα. Όλα θα πάνε καλά. Θα τα καταφέρουν. Δεν το ξέρεις, λέει, σίγουρα. Α, ξέρουν και το Σκουόλ, άρα δεν είναι στο παρελθόν αυτό. Πρέπει να πάμε να τους βοηθήσουμε. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πρέπει να σε αναγκάσω να γυρίσεις πίσω. Δεν θυμάμαι αυτό το επεισόδιο, πότε ήταν. Τότε με την πυραυλική επίθεση που είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες.
Εντάξει, εντάξει, θα πάω. Ναι, αλλά σε αυτήν την ανάμνηση δεν είναι πουθενά ο Σκουόλ. Το δαχτυλίδι του Σκουόλ δεν ξέρω από πού το αγόρασε. Θέλω ένα ίδιο. Δείχνει πολύ cool. Εννοείς αυτό που έχει χαραγμένο ένα τέρας πάνω του. Εν τω μεταξύ αυτή η συζήτηση γίνεται και τη βλέπουμε μέσα από το γυαλί ενός ποτηριού. Και δίπλα υπάρχει το βιβλίο και ένα στυλό, από ένα γραφείο δηλαδή. Βλέπουμε αυτή τη σκηνή. Τι θέλεις να σου κάνω ένα ίδιο? Είμαι πολύ καλός σε αυτά. Λοιπόν, ας μας δείξει ο Σκουόλ το αληθινό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί όχι? Ντρέπομαι. Τι είπες? Είναι το κηλικείο του Μπάλαμπεκε. Τώρα το κατάλαβα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τώρα δεν ξέρω αν βοηθάει και πολύ το Σκουόλ όλο αυτό. Να μάθει τι έγινε με το δαχτυλίδι, μάλιστα. Ελόν, δεν ήταν αυτό. Πήγες πολύ μακριά πίσω. Λυπάμαι. Άφησε με να προσπαθήσω ξανά. Πού βρίσκομαι? Είσαι... Είναι στον κήπο της Γκαλμπάντια μετά τη μάχη με την Εντέα. Εκεί που έχασε τον εαυτό της η Ρινόα. Πιστέ μου, είπε ότι Σάιφερ, οι σόρσερες είναι ζωντανοί, οι σόρσερες το απαιτεί. Η ουλτιμίσια, οι μελλοντικοί σόρσερες είναι μέσα στη Ρινόα, μεταφέρθηκε από την Εντέα. Πού είναι η Ρινόα? Βρες το θρηλυκό Lunatic Pandora, το οποίο λένε ότι είναι κρυμμένο κάτω από τον ωκεανό. Μόνο τότε οι σόρσερες θα σου επιτρέψει να κάνεις όνειρα ξανά. Ρινόα, πού είσαι, απάντησέ μου. Όπως επιθυμείς, ουλτιμίσια. Όλοι αυτοί είναι όργανα της ουλτιμίσιας, πραγματικότητα, και η Εντέα και ο Σάιφερ και η Ρινόα τώρα. Βλέπουμε τη σκιά της ουλτιμίσια. Ποιος είναι εκεί? Κατάλαβες τι συνέβη στη Ρινόα? Ήσουνα σε θέση να αλλάξεις το παρελθόν? Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Τι να κάνω?
θυμάμαι αυτά τα μάτια. Με κοίταξες με τα ίδια μάτια όταν ήσουν μικρός. Αυτά τα περίεργα, αθώα μάτια ενός κουταβιού. Αγαπούσα αυτά τα μάτια. Αυτό είναι στο παρελθόν. Σωστά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Τελικά το κατάλαβα. Πρέπει να βοηθήσω τη Ρινούα τώρα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα. Ναι, μίλησέ τη, Σκουόλ. Η φωνή σου ίσως δεν τη φτάσει, αλλά η καρδιά σου θα το κάνει. Είσαι έτοιμος? Θα σε πάω στο πιο κοντινό παρελθόν. Στο κοντινότερο παρόν προς το μέλλον. Θα τον μεταφέρει λίγα λεπτά αφότου άρχισε να περιπλανιέται στο διάστημα η Ρινούα, το οποίο βέβαια σημαίνει και το θάνατό της. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα στη μηχανική υποστήριξη. Θα τα καταφέρω? Πώς? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Περιπλανιέμαι ατελείωτα. Φοβερός θάνατος κι αυτό όμως, ε. Είμαι αβοήθητη. Δεν έχει απομείνει καθόλου μηχανική υποστήριξη. Όχι. Αυτό είναι. Θα πεθάνω. Η μηχανική υποστήριξη τερματίστηκε. Τώρα πια δεν έχει οξυγόνο. Αντίο. Σκουόλ. Ρινούα, όχι. Επικοινωνούν οι φωνές τους ή οι καρδιές τους. Μην τα παρατάς. Μπορείς να μ' ακούσεις. Εγώ είμαι ο Σκουόλ, Ρινούα. Ρινούα. Η αγωνία, να μην έχεις αέρα.
Ρινόα, προσπάθησε να θυμηθείς. Ρινόα, εδώ είμαι δίπλα σου, άκουσέ με. Λίγες μόνο στιγμές πριν πεθάνει. Απομακρύνεται. Είμαι ακόμα ζωντανή. Σκουόλ. Θα πάω να βρω τη Ρινόα. Δεν χρειάστηκε τη βοήθειά μου τελικά. Σε ευχαριστώ, Σις. Θεέ μου, πηγαίνει. Ηλίθιε, δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσει πίσω. Είναι τρελός. Θα του τελειώσουν τα καύσιμα και η μηχανική υποστήριξη σε χρόνο μηδέν. Θα πεθάνουν και οι δύο. Ρινόα, πού είσαι? Θα σε βρω ό,τι και αν συμβεί. Πρέπει να βρεθώ μπροστά της και να την πιάσω. Εμείς τώρα χειριζόμαστε το μοχλό, τον πηγαίνουμε προς τα αριστερά, ελπίζοντας να βρεθεί η Ρινόα στο οπτικό μας πεδίο ακριβώς στο κέντρο.
Αυτό θα συμβεί όταν τελειώσει το χρονόμετρο. Πρέπει όταν τελειώσει το χρονόμετρο να είναι ειρηνό μπροστά μας για να την πιάσουμε. Τι χάσαμε για λίγο. Η Ρινούα χάθηκε στο διάστημα για πάντα. Try again, ναι. Κινείται προς το μέρος σου αυτόματα. Προσπάθησε να βρίσκεται η Ρινούα στο κέντρο της οθόνης σου όλη την ώρα, όσο μπορούμε. Ήθελε λίγο, το άφησα εγώ, νόμιζα ότι ήταν στο κέντρο, δεν ήταν στο κέντρο. Πολύ αριστερά είναι. Άρα κατακαημένη Ρινώα. Να σας πω, στεναχωριέμαι που τη βλέπω έτσι να χάνεται στο διάστημα. Όταν το είχα πρωτοπαίξει είχα τόσο μεγάλη αγωνία που το πέτυχα με την πρώτη με κάποιο τρόπο. Που σου δίνει και retries. Έχεις όσες φορές θέλεις να ξαναπροσπαθήσεις, αν και θα έπρεπε μετά από ένα σημείο και μετά να σου έλεγε φτάνει, δεν τα κατάφερες, άστο. Νομίζω καλά πάει το πράγμα. Τώρα είναι ακριβώς το κέντρο, έτσι.
Εντάξει, μην τη χάσω πάλι. Και μου φεύγει λίγο ψηλά, βλέπω. Μπορεί να την πιάσω από τα πόδια. Έλα ρε παιδιά τώρα. Αυτό είναι κουλό. Κάτω είναι τώρα. Δεν προλαβαίνει πάλι. Αν η Ρινό εξαρτώταν από μένα, χαιρετίσματα. Α, αν πατήσουμε λέει το κύκλο θα αλλάξουμε κατεύθυνση γρήγορα, αλλά αυτό θα ξοδέψει τα καύσιμά σου γρήγορα. Ξέρω εγώ. Είδε και από είδε το παιχνίδι. Καλά, πως το τέλος άμα δω ότι... Αν και θα την έχω στο κέντρο από ό,τι φαίνεται, αλλά το κέντρο από το κέντρο έχει διαφορά από ό,τι είδατε, δηλαδή πρέπει να υπολογίσεις και γενικά την κατεύθυνση που έχει, αν είναι καθοδική, εάν είναι προς τα πάνω, δηλαδή να το αφήσεις λίγο πιο δίπλα από το κέντρο ώστε να έρθει στο κέντρο στο τέλος, δεν είναι ακριβώς απλό το θέμα. Τώρα νομίζω ότι είναι στο κέντρο. Το έχει μια τάση να κατέβει προς τα κάτω. Εντάξει, τώρα τι να πω, είναι και θέμα τύχης. Επιτέλους την έπιασε. Thank you.
Σκουόλ, σε ευχαριστώ. Άκουσα τη φωνή σου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείς. Μας τελείωσαν τα κάψιμα. Δεν είναι ότι πάταγω εγώ τον κύκλο, έτσι. Μας τελειώνει και το οξυγόνο. Τι θα συμβεί τώρα, θα πεθάνουμε στο διάστημα? Είμαι τόσο αβοήθητη. Είμαι τόσο αβοήθητος. Δεν μπορώ να σώσω τη Ρινώα. Έλα, σκέψου. Και σαν από μηχανής θεός εμφανίστηκε ένα διαστημόπλιο. Ρινώα, κρατήσου. Το οποίο έχει την κεφαλή ενός δράκου μπροστά. Βλέπετε που λέει Εστάρ. Η Εστάρ μας έσωσε. Έλα πιαστείτε παιδιά, μην έχουμε άλλα. Τώρα πώς θα ανοίξεις Σκουόλ τα καπάκια, τις βίδες αυτές? Εδώ να σε δω. Και οι δύο μαζί πήγαν. Σώθηκαν. Τι συμβαίνει? Ο αμήχανος Σκουόλ. Σε ευχαριστώ Σκουόλ. Με έσωσες ξανά. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ευχαριστήσω. Don't worry about it. Έκανα αυτό που ήθελα να κάνω. Τι είναι πάλι? Η διαστημική στολή μας εμπόδιζε προηγουμένως. Δώσ' μου μία αγκαλιά. Μία σφιχτή. Θέλω να ξέρω ότι είμαι ζωντανή. Την ξενέρωσε την κοπέλα. Τι να πω. Πρέπει να επιστρέψουμε πίσω όμως. Πρέπει να επιβιώσουμε όμως. Κοίταξε την κατάστασή μας. Εντάξει, έχει ένα δίκιο. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Ίσως το φυλάει βέβαια για μετά, για την κλιμάκωση. Θέλεις να ζήσεις έτσι? Θέλεις να επιστρέψεις να δεις όλους? Και να μην γίνεις ανάμνηση για τους άλλους ανθρώπους? Σωστά. Άρα δεν θα αγκαλιαστούμε.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Ragnarok, έτσι λέγεται το διαστημόπλιο. Ωραίο το Ragnarok και με ωραία μουσική που σε γαλινεύει, αλλά έχει και κάποια προβληματάκια που πρέπει να λύσουμε. Τι στο καλό είναι αυτό? Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται πολύ φιλικό πλάσμα. Ας προσπαθήσουμε να περάσουμε κρυφά από δίπλα του. Ναι, κάνει όνειρα. Καλύτερα να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Ας διπλοτσεκάρω τα junctions. Τι να διπλοτσεκάρεις? Δεν τα έχουμε τσεκάρει καθόλου. Είναι στην προηγούμενη ομάδα. Λοιπόν, ο Ζέλ τα δίνει στο Σκουόλ και το ανάποδο πάντοτε, για να μην μπερδεύομαι. Τώρα η Εντέα θα τα δώσει στη Ρινόα. Και μένει η Κουίστης που έχει κάποια, που είπε να τις τα βγάλουμε με το τσιγκέλι. Λοιπόν, τα έχει αφήσει όλα νομίζω. Okay, και θα τα πάρει. Ας τα πάρει η Ρινόα. Ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία. Είναι λίγο μπέρδεμα αυτό το μενού. Κοιτάξτε εδώ τώρα πράγματα που έχει, ένα hit point, βάλε και 40 και να πάει στο 9999. Ατάκ όπως πάντα, και όπως πάντα θα μου μπερδέψει. Θα μου βάλει την κόλλο Εσούνα, ενώ θέλω το Confuse. Κατά τα άλλα είμαστε εντάξει. Πω από αυτό το micromanagement είναι εφιαλτικό, ε. Λοιπόν, είναι κλειστά. Πρέπει να πάμε κάτω. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα αντιμετωπίσουμε τους εφιάλτες μας. Λοιπόν, η Ρινό είπε να πάμε κρυφά. Αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αυτό βέβαια, όπως θα δούμε. Αυτός βαράει άσχημα γενικώς, αλλά ευτυχώς έχουμε αρκετό hit point. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο cure, γιατί θα ξεμείνουμε, έτσι. Δεν είναι ατελείωτο, από κάπου πρέπει να το παίρνουμε και αυτό. Απλά θα τις φάμε λιγάκι. Αλλά αντέχουμε, εντάξει. Δεν παθαίνει τίποτα μωρέ αυτός. Πολύ cure του έκανες. Μεταξύ μπορεί να του βάλουμε την εντολή mag του Squall να κερδίζουμε και κάποια πράγματα μαζί καθώς κάνουμε επίθεση. Εδώ για παράδειγμα προλαβαίνουμε να περάσουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τέρατα αναζεύγη, δηλαδή αντιμετωπίσαμε το MOV, τώρα καλό να αντιμετωπίσουμε το MOV πάλι. Μόνο έτσι θα σκοτωθούν, άμα τα σκοτώνεις αναζεύγη του ιδίου χρώματος. Thundaga. Ο Squall νομίζω έχει άμυνα στον κεραυνό. Μας υποχρέωσες. Έτσι δυνατός που είναι ο Squall, είναι πολύ γρήγορες οι μάχες αυτές. Λοιπόν, έτσι ξεφορτωθήκαμε μια και καλή τα MOV τέρατα. Πρέπει τώρα να δούμε το επόμενο ζεύγος τεράτων που θα σκοτώσουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα κόκκινο. Προηγουμένως είδαμε και ένα άλλο κόκκινο δίπλα. Βολεύει αυτό. Κάν' του λίγο cure, μωρέ.
Ωραία, ναι. Πάμε να αντιμετωπίσουμε το άλλο κόκκινο τώρα, το οποίο το είχαμε δει, αν θυμόσαστε. Εδώ. Δώδεκα Wizard Stones. Ευτυχώς που έχω κάνει junction το Vitality στο Squall. Δηλαδή την άμυνα, αλλιώς θα τρώγε κάτι χιλιάρικα ξεγυρισμένα. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα κόκκινα τέρατα. Μας απομένουν τα πράσινα και τα κίτρινα. Να δούμε εδώ πέρα τι έχει. Λοιπόν, πράσινο. Λοιπόν, για να βρούμε το επόμενο πράσινο, το οποίο βρίσκεται, το είχαμε ήδη προηγουμένως, στον ανελκυστήρα. Α, έχει ένα draw point, το είχα ξεχάσει τελείως. Επιτέλους ένα σωστό κιούρ. Παραλίγο να γίνει one hit, 2035 ζημιά.
Αυτά πόσο hit point έχουν? 2 κάτι, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα πράσινα, πάμε τώρα και με τα κίτρινα να τελειώνουμε. Μας πήγε καροτσάκι. Κάτι κλέψαμε, δεν είδα. Θουντάγκα δεν μας πιάνει. Τυρινότη πιάνει λίγο βέβαια. Λοιπόν, την πληροφορία ότι πρέπει να σκοτώνουμε τα τέρατα αυτά αναζεύγει, τη βρίσκουμε στα έγγραφα που έχει αυτό το δωμάτιο. Βέβαια, εγώ επειδή το έχω παίξει πολλές φορές, το ξέρω από πριν, εννοείται. Αλλά για κάποιον που το παίζει για πρώτη φορά, μαθαίνει από εδώ την πληροφορία. Με λεπτομέρειες τώρα, έτσι περνάμε στα γρήγορα. Εδώ έχει σημασία αυτό που λέει Ρινό. Ώστε βασικά πρέπει να τα σκοτώσουμε σε ζευγάρια που έχουν το ίδιο χρώμα. Αυτό κρατάμε. Λοιπόν, και το τελευταίο. Να τον ετοιμάσουμε και από cure, να μην έχουμε ασχολούμαστε μετά και με αυτό, να μην ξοδεύουμε. Δεν θέλω να χαλάσω τα 100 cure που μάζεψα, όπως καταλάβατε, είναι ψυχαναγκαστικό. Ωραία, ωραία, τέλεια, τέλεια. Είμαι στο full, δηλαδή καλύτερα δεν γίνεται. Νομίζω πήγε τέλεια το θέμα. Λοιπόν, καθαρίσαμε το Ragnarok από τα τέρατα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ήσυχη ένα save
και να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία. Λοιπόν, το save τώρα να το κάνω, ας πούμε εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε.